Εμείς εδώ λέμε τα δικά μας. Πήγε, πήγε στην παρέα μας. Πιο σημαντικά είναι αυτά τώρα, αναζητήσεις. Τα πρακτικά ζητήματα. Ωραία, πες μου λίγο για το My Style Rocks. Πώς περνάς? Τι να σας πω, πραγματικότητα, στα μεγαλύτερα μου όνειρα δεν θα γινόταν αυτός ο συνδυασμός ανθρώπων. Αλλιά το ήθελες, έλεγες να με πάρουν τηλέφωνο. Το είχε σκεφτεί. Έχω περάσει δοκιμαστικά στο παρελθόν, αλλά δεν ένιωθα ότι ανήκω ακόμα σε εκείνες τις ομάδες. Ήξερες το κάνω και δεν θα γίνει. Αυτό. Τώρα το ένιωσα αυτή τη φορά ότι θα γίνει. Δεν ξέρω, με επηρεάζει το γεγονός ότι πίσω από τις κάμερες είναι τόσες γυναίκες. Με επηρεάζει το γεγονός ότι έχω έναν αρχιστάκτη και ένα σκηνοθέτη, όποιοι. Δίπλα μου. Αλίμονο. Ο Κάπας αλίμονο. Πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν θα με αφήσουν να εκτεθώ, που είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Νιώθεις ασφάλεια. Ναι. Και φυσικά έχω δύο κριτές δίπλα μου. Ο ένας είναι σχεδόν κολλητός. Ο Λάκης είναι ένας άνθρωπος επίσης που λατρεύω από τα παιδικά μου χρόνια. Μεγάλος μαζί του. Λάκη μου. Μιζόλιον. Δουλεύω με το Λάκη από τα 15 μου. Τον θαύμαζα από τα 15 μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα στο Λάκη. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με στήριζαν τότε στο χώρο όταν λέγανε ότι δεν θα τα καταφέρω. Ναι. Και τι έλεγε αυτός? Με έκλεινε αρχικά, μου δίνει δουλειά. Οπότε αυτό από μόνο του ήταν μια απάντηση. Σε έκλεισε επιδείξεις του? Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω χάσει ούτε μια. Πω πω. Και πώς έτυχε τώρα να είστε μαζί και να είστε δίπλα του. Και να παίρνω είναι όλο η ιστορία της μόδας ο Γαβαλάς για την Ελλάδα. Είναι δεν το συζητώ. Είναι ένα θηρίο. Και πραγματικά τον θαυμάζω και έχω και δίπλα μου και έναν άλλον άνθρωπο που φοράω τα ρούχα του, τον Στέλιο τον Κουδουνάρη. Πολύ ωραίο το πουκάμισο. Είναι το γούρι μου. Δεν φοράω τυχαία Στέλιο Κουδουνάρη τώρα. Ξέρω. Για να πάμε καλά. Ναι. Ναι, ναι, πάμε. Είναι γουρλής. Πολύ. Όταν πας για μία δουλειά φοράς κουδουνάρη. Όταν πάω στο εξωτερικό, συνήθως το πρώτο μου ρούχο είναι κουδουνάρη. Α, ναι. Για να πάει καλά, να είμαστε. Κοίταξε, έχει θετική ενέργεια στο τέλειο η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ. Λες να το αρχίσω να το σκέφτομαι έτσι με τα ρούχα. Το πρώτο ρούχο. Καταστράφηκα. Στέλιο. Όλα είναι σημαντικά. Στην βαθμολογία. Στη βαθμολογία έχω γίνει πιο αυστηρή. Θέλω, ξέρεις ποιο είναι το θέμα μου, ότι θέλω να βοηθήσω αυτά τα κορίτσια, βγαίνοντας από αυτό το παιχνίδι, όλες να πετύχουν αυτό που φαντάζονται. Τώρα το έχω πάρει πολύ προσωπικά. Θα τη ζωρίσω. Δεν πειράζει. Θα μάθουμε. Για δεν καλό. Και κουδουνάρης όμως. Έχω αρχίσει και πηγαίνω μπροστά εκεί όμως. Α, κουδουνάρης. Κουδουνίζει. Στο τέλος σεζόν θα ξεπεράσει το Στέλιο. Απλά τα βάζω. Γλυκά. Τα φέρνω όλα εύκολα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εγώ μαζί μας. Χάρηκα πολύ που σε είδα.